Καλησπέρα, συγχαρητήρια για την σημερινή νίκη. 3-0 επικράτησε η ομάδα. Ήταν εύκολη τελικά η επικράτηση, όπως φαίνεται το σκορ, ή ζωρίστηκε η ομάδα τουλάχιστον στην αρχή? Όχι, το αντίθετο. Καλησπέρα καταρχάς. Το αντίθετο, δεν ήταν καθόλου εύκολη επικράτηση. Στο πρώτο ημίωρο του αγώνα η αντίπαλη ομάδα, έχοντας διαβάσει και καλά το παιχνίδι, μας δυσκόλεψε πάρα πολύ. Μας πίεσε ψηλά, μας χάλασε τον τρόπο παιχνιδιού. Εμείς προερχόμαστε από ένα μεγάλο παιχνίδι την Τετάρτη απέναντι στο Ρουφ, που ευτυχήσαμε να προκριθούμε και είμαστε αρκετά άδειοι και ψυχολογικά και σωματικά. Δεν είχαμε δυνατότητα εκτεταμένου rotation. Αυτό σημαίνει ότι συναντήσαμε αρκετές δυσκολίες. Όμως το υπέροχο αυτό γκολ του Φάρου ξεκλείδωσε το παιχνίδι λίγο για μας και το ρυθμό της ομάδος. Νομίζω από εκείνο το σημείο και μετά γίναμε καθοριστικά κυρίαρχοι του παιχνιδιού, με αποτέλεσμα να σημειώσουμε γρήγορα και ένα δεύτερο γκολ που ήταν πολύ καθοριστικό, να πάμε στο ημίχρονο με ένα 2-0, το οποίο μας επέτρεπε να αντιμετωπίσουμε με διαφορετικό τρόπο το δεύτερο ημίχρονο. Είπαμε στο ημίχρονο ότι θα πρέπει να μην παρασυρθούμε από τον εκνευρισμό που υπήρχε, την ένταση, και γενικά να προσπαθήσουμε να συντηρήσουμε όχι μόνο το σκορ αλλά και να το αυξήσουμε. Θα ήταν καθοριστικό ένα τρίτο γκολ, το οποίο ήρθε στην κατάλληλη στιγμή, εκεί νομίζω τελείωσε και το παιχνίδι. Και έτσι αυτή τη στιγμή απολαμβάνουμε τους καρπούς μιας πολύ δύσκολης εβδομάδας, όπου πετύχαμε 3-3 σε πολύ δύσκολα παιχνίδια, με αποτέλεσμα να κλείσουμε τώρα με την διακοπή της λόγω της πανδημίας με καλή ψυχολογία, σε καλή κατάσταση, και περιμένουμε τώρα να δούμε πώς θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό που ισχύει βέβαια για όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω είναι, όντως η ομάδα της Διάνας έχει ξεκινήσει πολύ καλά με νίκες, με προκρίσεις, και έχει τη διακοπή λόγω ανωτέρας βίας, η πανδημία του κορονοϊού. Πιστεύετε θα πειραστεί η ομάδα? Πώς προβλέπετε να είστε σε αυτό το διάστημα? Είναι σίγουρο θα επηρεαστεί. Ειδικά όλες οι ομάδες οι οποίες είναι σε καλή κατάσταση αυτή τη στιγμή θα επηρεαστούν. Εμείς είμαστε σε μια φάση που είχαμε βρει ρυθμό, είχαμε βρει τρόπο παιχνιδιού καλό. Το δείχνουν και τα αποτελέσματα, αλλά το δείχνει και ο τρόπος που παίζουμε. Από εκεί και πέρα είναι σημαντικό όμως να σεβαστούμε όλους τους κανόνες, να σεβαστούμε τους νόμους και τους κανόνες που επιβάλλει η πολιτεία, ώστε να είμαστε όλοι πάνω απ' όλα να είμαστε όλοι παραδομένοι, θα έλεγα, να είμαστε όλοι, δεν βρίσκω την κατάλληλη λήξη τώρα, να είμαστε όλοι μπροστά στο υπέρτατο αγαθό της υγείας, όπως πρέπει, και γι' αυτό το λόγο θα αντιμετωπίσουμε με ψυχραιμία την πανδημία. Βλέπω και στα μάτια των ποδοσφαιριστών και στο κλίμα που υπάρχει μια μικρή απογοήτευση, γιατί όταν έχεις καλή πορεία και σε διακόπτει κάτι τέτοιο, είχε γίνει και πέρσι με εμάς αυτό ακριβώς όταν διακόπηκε το πρωτάθλημα, είναι μια στενάχωρη κατάσταση, αλλά νομίζω ότι τελικά θα ενσωματωθούμε σε αυτή την κατάσταση, θα προσπαθήσουμε να έρθουμε όσο το δυνατόν πιο φρέσκοι την κατάλληλη στιγμή που θα ορίσουν αυτοί που πρέπει. Στο κανάλι του Soccer Live, πόσο βοηθάει κανάλια να είναι κοντά στον αριστεχνικό αθλητισμό, να προβάλλουν τις προσπάθειες των παιχτών, των προπονητών και των ομάδων? Πάρα πολύ σημαντικό. Χαιρετίζω αυτή την προσπάθεια. Είχα πει και στον κύριο Παντζαρίδη, ο οποίος την ξεκίνησε φέτος και με την ομάδα μας, ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό και το έχει ανάγκη και το Soccer Live, αλλά και κάθε τέτοια πρωτοβουλία την έχει ανάγκη το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Πρέπει να προβάλλεται, έπρεπε να προβάλλεται περισσότερο, και τώρα που προβάλλεται ακόμα περισσότερο. Ο Κυριάκος ο Παντζαρίδης είναι και γνώσης αρκετά του αντικειμένου, ξέρει πώς να χειριστεί τα πράγματα, έχει μπει πολύ καλά μέσα στον χώρο και με αυτόν τον τρόπο, και το αξίζουν πολλά συγχαρητήρια και στον ίδιο και σε εσάς, στους συνεργάτες τους και σε όλο το site, που πραγματικά διαφημίζει αυτή την προσπάθεια που κάνουμε και εμείς σαν προπονητές και αθλητές, αλλά και οι διοικήσεις που ματώνουν σε αυτές τις δύσκολες περιόδους. Ευχαριστώ πολύ και καλό βράδυ.